Εγώ πήγα και έδωσα 500 ευρώ να αγοράσω 100 μπλουζάκια. Όχι εσύ. Ναι. Να τα ακούσει όλα ο κόσμος. Γιατί πάνε να μου δικαιολογηθεί. Δεν σε δικαιολογούμε. Μην δεν βάζει όλα τα ηχητικά να τα ακούσει ο κόσμος. Όλο το ηχητικό, φιλέ. Όλο το ηχητικό να ακούσει ο κόσμος. Μαζί σου. Είναι, δεν καταλαβαίνω, Τζάνος. Και εκείνη που γίνεται παρεξήγηση τώρα πάει να βγει από πάνω σε ένα πράγμα που εγώ, ας πούμε, τον έκανα μάγκα. Αυτό είναι και το κακό με άτομα τέτοια που. Έλα, Τζάνετο. Έλα, να πει. Πε τα εδώ, πε τα τώρα. Πε τα τώρα, τα βάλε τα ηχητικά. Έχει καθυστέρηση στο stream. Έκατσε και είπε. Ναι. Άκου τώρα, τα λέμε σωστά. Έκατσε και είπε. Ναι. Ότι εκείνο το βράδυ εγώ δεν ήρθα στο κλαμπ γιατί ήμουν κουρασμένο, σωστά. Ναι. Ωραία. Εγώ τι ώρα πήγα στο Μεγαλέξανδρο. Ναι, αυτό ήταν δικό σου λάθος, εντάξει, αυτό δεν το είπα. Αλλά άκου λίγο. Αλλά και πάλι. Αλλά και πάλι εγώ θα μπορούσα. Θα με ακούσει και μετά πες ότι γουστάρεις. Θα πω αυτό που θέλω και πες ότι γουστάρεις. Μα εσύ τα ξεκινάς λάθος. Εγώ πήγα από τις 1 η ώρα. Δικό σου πρόβλημα, αδερφέ. Δεν σου είπε κανένα πας 1 η ώρα τώρα. Ραντεβού ήταν 4 η ώρα. Θα το ολοκληρώσω, ρε φίλε, αδερφέ. Θα το ολοκληρώσω. Ναι. Και πες ότι γουστάρεις τα παιδιά μου. Λοιπόν, εγώ πήγα 1 η ώρα στο Μεγαλέξανδρο. Έφυγα στις 10. Τα μπλουζάκια τα αγόρασα με δικά μου λεφτά, αν θυμάσαι πολύ καλά. Ναι. Έβγαλα 880 ευρώ. Ψέματα. Μου 200 ευρώ για να τα δώσει στον πριβέ, έτσι μου πες. Ναι, αλλά λες ψέματα, αδερφέ, δεν παίζει να βγάλει τόσο. Άμα έχει 85 μπλουζάκια επί 15 ευρώ, πόσο είναι, ρε. Πόσα? 85 μπλουζάκια επί 15 ευρώ, πόσο είναι. Πάνω από 1000 ευρώ. 85 μπλουζάκια σου είπα. Κοίτα, 80 μπλουζάκια με 15 ευρώ είναι 1200. Ωραία, ήταν λιγότερα μάλλον. Εγώ κράτησα τα 450 που πλήρωσα από την τσέπη μου, γιατί πλήρωσα 100 μπλουζάκια με 4,5 ευρώ. Το μπλουζάκι γύρω στα 450 ευρώ είναι. Ναι. Ωραία. Και εγώ έβαλα στην τσέπη μου καθαρό κέρδος από όλο αυτό το σκηνικό. Ναι. 150 με 200 ευρώ. Όχι, ψέματα λες. Πιο πολλά έβαλα. 200 ευρώ, μου πήρε τα 200 ευρώ, τα έδωσε στο πριβέ. Λες ψέματα, αδερφέ, και δεν μπορεί να συνεχίσουμε έτσι. Και δεν βγήκα το βράδυ. Λες ψέματα, αδερφέ. Λες ψέματα. Λες ψέματα και συνεχίζεις. Ωραία, λες ψέματα και δεν με αφήνεις. Αρχικά άσε να το πούμε. Άσε να πούμε έτσι όπως πρέπει. Πρώτον. Είσαι λάθος, φίλε. Μα άσε να μιλήσω, αδερφέ. Άσε να μιλήσω. Πρώτον, επειδή σου καθόλου έφυγες από το πρωί να πας μια βόλτα στη Σαλόνικα, που αυτό ήταν λάθος εφόσον το είχε συμβεί. Δεν έπρεπε να πας. Πας από νωρίς, κάνεις τη φάση σου, αράζεις, οκ, κάθεσαι πολλές ώρες. Εσύ μου είχες πήγες 80 με 90 μπλουζάκια. Όταν εγώ έφτασα στο event. Θα μετρήσει όλα, ρε φίλε, μετρήσω πόσα έχω δώσει. Καταρχήν, πόσα μπλουζάκια μου πήρατε δωρεάν εσείς μέσα στο σπίτι, χωρίς να τα πληρώσετε. Εγώ, δεν ξέρω. Όχι, εσείς τα παιδιά εκεί μέσα. Δεν ξέρω ποιος σου πήρε. Εντάξει, πόσα σου πήραν, 10 μπλουζάκια να σου πήραν, τέλος πάντων. 10 μπλουζάκια με 15 ευρώ πόσο είναι, 105 πόσο είναι. Είναι λεφτά, ρε φίλε. Ναι, δεν πει 15 είναι άμα τα πουλήσει, ρε φίλε, αλλά. Το να φτάσει στο σημείο να πουλήσει ένα μπλουζάκι δικό μου 15 ευρώ πρέπει να πάρω κι εγώ κέρδος. Παραδέξω το εσεφάλι γιατί έκατσες και είπες. Ναι. Ότι εγώ δεν είμαι φάουλ. Δεν είμαι φάουλ. Ρε γέρος είμαι. Όπα. Γέρος είμαι στα χέρια μου. Εγώ ήμουν μέχρι τις 10 το βράδυ εκεί πέρα. Εσύ τι έκανες. Εγώ ήμουν σε δουλειά, αδερφέ, που γι' αυτό το λόγο ανεβήκαμε. Δεν ανεβήκαμε για βόλτα. Δεν ανεβήκαμε να πουλήσουμε τα μπλουζάκια σου. Ανεβήκαμε και τα μπλουζάκια ήταν ένα συν που μου είπες να μου τα πουλήσεις και θα τα έπαιρνα εγώ από μόνος μου αν δεν ερχόσουν και θα σου έδινα εγώ 400 ευρώ και θα βγάζα όλο το κέρδος χωρίς να μου σκοτίζεις εσύ τώρα και να μου λες. Δεν έπρεπε να βγάλεις ούτε ένα ευρώ κανονικά. Γιατί και δεν το άλλο. Τι λέει, με αυτά τα μπλουζάκια που αγόρασα εγώ να μην βγάλω ούτε ένα ευρώ. Μα θα στα αγόραζα εγώ τα μπλουζάκια. Αυτό δεν μου είχε πει. Τι θα δώσει τα λεφτά για να τα αγοράσει, που τα δώσε. Ρε αδερφέ, εσύ δεν μου πες να μου δώσει τα μπλουζάκια. Αδερφέ, εγώ ήμουν ο πολιτής. Ναι, γι' αυτό θα έπαιρνε ένα 50 ευρώ, άντε 100 ευρώ στην καλύτερη. Ναι, αλλά ο λόγο που πούλησε. Εγώ είμαι ο πολιτής, αδερφέ, εγώ είμαι ο πολιτής. Ναι, αλλά για ποιο λόγο πούλησε. Ο πολιτής δεν φίλε ένα 30 ευρώ, πάρουμε ο κάμα το 40. Λέγεται χαγιά με άρμη, όχι εσύ. Τι? Κι εγώ σου άνοιξα το μυαλό να τα πουλήσουμε 15 ευρώ, ενώ εσύ θες να πουλήσεις 10 ευρώ. Ναι ρε φίλε, τα έχεις πουλήσει όλα και δεν μας λέγανε και δεν μας κράζανε. Αδερφέ, έχω πουλήσει πολλά μπλουζάκια, έχω πουλήσει πολλά μπλουζάκια και δεν είναι μόνο το κέρδος. Εσύ το βλέπεις σαν κέρδος γιατί δεν είναι, γιατί εσύ το βλέπεις λάθος, γιατί εμείς πουλάμε μπλουζάκια, χαγέτα άρμη. Είμαστε μια παρέα, είμαστε του λαού και πουλάμε στο λαό. Δεν είμαστε πολυεθνική εταιρεία, δεν είμαστε ανώνυμη εταιρεία. Είμαστε πόνιμοι. Εγώ έχω δώσει μπλουζάκια και τζάμπα και με 5 ευρώ και με 3 ευρώ όσο τα πήρα και έχω δώσει οτιδήποτε. Και όσα έχει ο άλλο και 7 ευρώ. Δώσε μου 7 ευρώ. Δεν είμαστε πολυεθνικοί.
Επειδή είσαι πονηρός και πονηρός και σ' αρέσει να παίζεις ωραίες τρίπλες, λες και είσαι ο Ρονάλντο. Μα εγώ σου λέω αλήθεια, δεν κάνω καν τρίπλες για να καταλάβεις πόσο απλό είναι. Να σου πω τι είσαι, είσαι μια φιγούρα. Σωστός. Είσαι μια φιγούρα φαντασμάτων. Αυτό είσαι, είσαι μια φιγούρα φαντασμάτων του Άρη, αδερφέ. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Αγόρασε τα μπλουζάκια εσύ και δώσα δωρεάν. Εγώ δεν είμαι ούτε κομπάρσο. Μαρα αδερφέ, άκου λίγο. Εγώ δεν είμαι ούτε κομπάρσο σου, ούτε υπηρέτη σου να κάνουμε να σου πουλάω τα μπλουζάκια και να μου παίρνει 200 τα βατζιλίκι. Άκου λίγο. Ωραία, έκανε την προπαγάνδα σου και την προπαγάνδα λέγεται αυτό. Αρκά δεν ήταν τα βατζιλίκι. Τα 100 ευρώ τζανέτο, σχόλια μου στο λέω, δεν ξέρω άμα έχει δει ποτέ, άμα έχει πάει από τη Θεσσαλονίκη. Επειδή δεν έχει πάει, που ήθελε να έρθει και με τη μηχανή και να σου γεμίζω εγώ τη μηχανή και τα διόδια. Πάλι καλά που δεν το έκανε έτσι φουλ και μ' άκουσε και ήρθε με το αξί. Άμα έχει δει τα εισιτήρια είναι 80 με 100 ευρώ. Συν κάτι να φάσει και οτιδήποτε. Ναι, και δεν πληρώσει τίποτα. Εντάξει, άσχετο αυτό. Τα εισιτήρια είναι 100 ευρώ. Άρα από τα 200 μόνο τα 100 είναι δικά σου. Τα άλλα 100 ήταν και για μένα γιατί είναι φιλέ καλό κακό. Τα μπλουζάκια που πούλησες, στο όνομά μου τα πούλησες, στην πλάτη μου τα πούλησες. Ναι, μένει σου και να πουλήσει, αλλά δεν ήρθε ο κόσμο επειδή ανέβασε το Instagram σου εσύ. Ανέβασα εγώ και ήταν και ο Dragon, ήταν και ο Βάρδο. Οπότε ουσιαστικά με τα 200 πλήρωσε τα εισιτήρια και του Dragon και του Βάρδου που σε βοήθησαν να πουλήσει τα μπλουζάκια. Από εκεί πέρα. Έφυγαν τα εισιτήρια που και λίγα έδωσε, γιατί άμα το δει σωστά, έδωσε λίγα με βάση αυτά που θα έπρεπε να δώσει. Γιατί άμα εσύ σου μάγκα και έλεγε Dragon Βάρδο. Πάμε Θεσσαλονίκη να ξεπουλήσουμε. Χώρισαμε για το μπριβέ. Θα έχεις δώσει 300 ευρώ μόνος. Ωραία. Τι 300, ρε. Τρελό είστε μόνο. Μόνο τα εισιτήρια σου λέω. Αυτό σου λέω. Άστο αυτό. 300 ευρώ μόνο το πήγαινε έλα. Οπότε αντί για 200 θα πήγαινε 300 τουλάχιστον. Λέμε τώρα. Συν ότι εγώ μπορεί να μην είναι κανένα story και οτιδήποτε.